Β' κεφάλαιο και το 54 εδάφιο. Ιώτα Β' 54, σελίδα 918. 12 κεφάλαιο, 54 εδάφιο. Έλεγε και προς τους όχλους όταν είδετε την εφέλην ανυψουμένην από δυσμόν, ευθύς λέγεται βροχή έρχεται και γίνεται ούτω. Και όταν ότον πνέοντα λέγεται ότι καύσον θέλει είστε και γίνεται. Υποκριτέ, το πρόσωπο της γης και του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται, τον καιρό δε τούτον πώς δε διακρίνεται. Διατί δε και αφ' αυτόν δεν κρίνεται το δίκαιον. Ενώ λοιπόν υπάγεις μετά του αντιδίκου σου προς τον άρχοντα, προσπάθησον καθοδόν να απαλλαχθείς από αυτού, μήποτε σε σύρει προς τον κριτήν. Και ο κριτής σε παραδώσει τον υπηρέτη, και ο υπηρέτης σε βάλει στη φυλακή. Συλλέγω δε θέλεις εξέλθει εκείθενε σου αποδώσεις και το έσκα των λεπτών. Κατ' εκείνον δε των καιρών ήλθον τινές απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος έμειξε μετά τα θυσία αυτών και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτούς, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτε ήσαν αμαρτωλοί υπερπάντα στους Γαλιλαίους διότι έπαθαν τι αυτά? Ουχή σας λέγω, αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18 επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν το Σιλοάμ και θανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι αυτοί σαν αμαρτωλοί υπερπάντας τους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτην την παραβολήν, είχε τύσει κίν πεφυτευμένη εν το αμπελόνι αυτό και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, ιδού, 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και δεν ευρίσκω, έκοψον αυτήν διότι καταργεί και την γη. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφες αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Και αν μεν κάνει καρπών, καλώς, η δε μη θέλεις εκόψει αυτήν με τα ταύτα. Και στο εδάφιο 22, συνέχεια. Και διήρχετο τας πόλης και κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις την Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι σωζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συνζητήσει να εισέλθωσιν και δε θέλουν συνδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείς την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δεν σας εξεύρω ποθενίστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, φάγομεν εμπροστέν σου και επίωμεν και τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει πει σας λέγω, δεν σας εξεύρω ποθενίστε. Φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα σου προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου, και θέλουν συγκαθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ιδού είναι έσχατοι, την εστέλουσιν είστε πρώτοι, και είναι πρώτοι, ή την εστέλουσιν είστε έσχατοι. Κατ' εκείνην την ημέραν προσήλθον την Εσ Φαρισαίοι λέγοντες προς αυτόν, έξελθε, και αναχώρησον εντεύθεν, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει. Και είπε προς αυτούς, υπάγεται και είπατε προς την αλόπεκαν ταύτην ιδού εκβάλλω δαιμόνια και κάνω θεραπεία σήμερον και αύριον και την τρίτη ημέραν τελειούμε. Πλην πρέπει εγώ σήμερον και αύριον και την εφεξής ημέρα να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, πως άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθών τρόπων, η όρνη στα ορνήθια εαυτής υπό τα σπτέρυγας και δεν θελήσατε. Ιδού σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή έως σου ελθεί ο καιρός, ότε θέλετε πει ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε να κηρύξει στον Ισραήλ και μόνο. Είναι κατά τους ανθρώπους γένος Δαβίδ, αλλά όμως Υιός του Θεού του ζώντος, ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού.
αλλά έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Πρώτον, να φανερώσει τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών στους ανθρώπους και μάλιστα στους Ισραηλίτες. Δεύτερον, να δώσει μια υγιένουσα διδασκαλία που κατευθύνει και μπορεί να κατευθύνει τις ζωές των ανθρώπων προς την ευλογία. Τρίτον, να ελευθερώσει τους καταδυναστευομένους από το διάβολο. Και τέταρτον, να εκλέξει τους αποστόλους του, δούλους και δούλες, τους οποίους θα αποστείλει προς τα έθνη. Και όλα αυτά σε 3 χρόνια, 3,5. Γύριζε γύρω-γύρω στα Ιεροσόλυμα, από Γαλιλαία κάτω στα Ιεροσόλυμα και από Ιεροσόλυμα πάνω στη Γαλιλαία. Πέρναγε από τη Σαμάρια. Κήρυτε. Φανέρωνε το θέλημα του Θεού. Έκανε θαύματα πολλά. Θεράπευε. Ελευθέρωνε από δαιμόνια. Έδιδε στους φτωχούς ελπίδα. Στους αρρώστους θεραπεία. Στους εχμαλώτους ελευθερία. Στους δεσμίους άνοιγε τα δεσμά. Ευεργετούσε. Δεν έπαβε να ευεργετεί κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε. Αλλά οι άνθρωποι τον σταύρωσαν, πέθανε και ο Θεός ο Πατέρας τον ανέστησε και τώρα, καθώς βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός, συνεχίζει δια του Πνεύματος του Αγίου το ίδιο έργο σε όλους μας. Αυτός είναι που μας βρήκε από λουλό τα πρόβατα και με χαρά πολύ μας έφερε στο δικό του το κοπάδι. Αυτός είναι που μας άλλαξε τη ζωή, μας αναγέννησε, μας θεράπευσε. Αυτός είναι που άνοιξε τα δεσμά μας. Αυτός είναι που μας ανέστησε, μας ζωοποίησε. Αυτός είναι που μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Και αυτός είναι που μας έχει δώσει μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, δια των οποίων γινόμεθα κοινωνήθειας φύσεως. Τα πάντα γίνονται από Αυτόν. Τα πάντα στη ζωή μας ευωδώνονται μόνο από Αυτόν. Αυτός είναι πάντοτε έτοιμος να ακούσει την προσευχή μας. Γιατί μας λέει ετείτε και θέλει σας δοθεί και ο ετών θα λαμβάνει. Ζητείτε και θέλετε ευρύ, ο ζητών θα βρει. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί την πόρτα. Στον κρούοντα θα ανοιχθεί η πόρτα. Είναι ανάμεσά μας ο Χριστός, αδερφοί. Σε αυτό είμαστε απολύτως βέβαιοι. Είναι ανάμεσά μας και ψάχνει την καρδιά μας. Ακούει την καρδιά μας. Και ένα πράγμα δεν θέλει να δει μέσα μας. Επιπολαιότητα. Επιπολαιότητα στα πράγματα του Θεού. Αλλά θέλει να βρει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, φόβο Θεού. Ξέρει ότι το μυστικό της σωτηρίας το ξέρει ο Θεός και μας το διδάσκει. Είναι η μετάνοια. Και το μυστικό της μετάνοιας η ταπείνωση. Και το μυστικό της ταπείνωσης ο φόβος του Θεού. Εάν δεν μετανοήσουμε δεν σωζόμεθα. Και για να μετανοήσουμε πρέπει να μπορούμε να ταπεινωθούμε. Και για να ταπεινωθούμε πρέπει να έχουμε φόβο Θεού στην καρδιά μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Με φόβο Θεού, δηλαδή με σοβαρότητα, με ευσέβεια, με ευλάβεια. Στεκόμαστε μέσα σε αυτή την Εκκλησία που βασιλεύει ο Χριστός. Που περπατάει ανάμεσά μας. Που ο Πατέρας έχει στρέψει τους οφθαλμούς του επί τους δικαίους για να διακρίνει, για να ακούσει. Εδώ δεν είμαστε μόνοι μας. Ούτε το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν τα αδέλφια μας.
Εδώ υπάρχει η οφθαλμή του Κυρίου που μας παρακολουθούν. Ο Ιησούς Χριστός που γυρίζει γύρω-γύρω και το Πνεύμα το Άγιο που διερευνά τα βάθη της ζωής μας, της ζωής μας, της ψυχής μας. Εάν λοιπόν έχουμε πραγματικά αυτή την επίγνωση, πώς πρέπει να στεκόμαστε, πώς πρέπει να ακούμε, πώς πρέπει να βλέπουμε, πώς πρέπει να φοβόμαστε τον αληθινό Θεό, να μην τον λυπήσουμε. Γι' αυτό και οι εντολές Του, οι προτροπές Του για μας παίρνουν μια άλλη διάσταση όταν αποβληθεί από την καρδιά μας η οποιοδήποτε μορφή επιπολαιότητας. Παίρνουν άλλη διάσταση. Παίρνουν τη διάσταση του Λόγου του Θεού, ο οποίος ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Παίρνουν άλλη διάσταση του Λόγου του Θεού, που είναι η δύναμη του Θεού. Δεν ακούμε έναν άνθρωπο να λέει, δεν διαβάζουμε ένα βιβλίο που γράφει. Είναι ο ίδιος ο Θεός που μας μιλάει. Ο ίδιος ο Θεός. Μέσα από το Λόγο Του. Και μας λέει, πρόσεξε, κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις εάν έχεις κάτι με τον αδελφό σου, μην αφήσεις το δώρο σου, πήγαινε φιλιώθ σου, γίνε φίλος του, δηλαδή ταπεινώσου. Και γιατί να ταπεινωθείς? Επειδή φοβάσαι το Θεό και τρέμεις το Λόγο Του. Πήγαινε στο φίλο σου και ταπεινώσου. Βρες τα μαζί του. Πήγαινε στον αδελφό σου και ταπεινώσου. Βρες τα μαζί του. Μην αφήνεις την καρδιά σου να γεμίζει από σκέψεις. Βρες τον άντρα σου και ταπεινώσου. Βρες τη γυναίκα σου και ταπεινώσου μπροστά της. Βρες τα παιδιά σου και ταπεινώσου μπροστά του. Βρες όλους και ταπεινώσου μπροστά τους, για να γίνει δεκτή στη συνέχεια η προσευχή σου και η προσέγγισή σου στον Χριστό να μην είναι ματέα και η ελπίδα σου να μην είναι χωρίς αποτέλεσμα. Και αν έχεις κάποιον αντίδικο, έχεις κάποια διαφορά μαζί με έναν άνθρωπο, πρόσεχε. Όποιος και να είναι ο αντίδικος αυτός, μην πας με τον αντίδικο σου τον άρχοντα, γιατί μπορεί να νομίζεις ότι έχεις δίκιο και μπορεί και πραγματικά να έχεις δίκιο. Εάν δεν τον συγχωρήσεις, τελικά ο άρχοντας θα σε παραδώσει στον κριτή, ο κριτής τον υπηρέτη και ο υπηρέτης θα σε βάλει φυλακή. Δεν έχει σημασία αν έχουμε δίκιο σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του ανθρώπου που είναι σε σαν ρυπαρό ημάτιο. Έχει σημασία αν είμαστε υπάκουοι στο Λόγο του Θεού, αν τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, η υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό έλεγε σε αυτούς που άκουγαν ότι κάποιοι Γαλιλαίοι είχαν φύγει από τη Γαλιλαία να προσφέρουν θυσίες στην Ιερουσαλήμ και τους έπιασε ο Κέσαρας και ανέμιξε το αίμα τους που τους έσφαζε με το αίμα των θυσιών τους. Φοβερό, ανατριχιαστικό. Και ο Θεός τους λέει, ο Χριστός τους λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ομοίως θα απολεστείτε εάν δεν μετανοείτε. Μα σαν και αυτούς τους Γαλιλαίους, κατά τον ίδιο τρόπο, τον ανατριχιαστικό και μάλιστα χειρότερο ακόμη, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδότων. Στο τέλος, αλλά και στη συνέχεια, εάν δεν μετανοείτε, θα σας αφαιρεθούν όλα τα αγαθά. Θα έρθει η κρίση του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μη φύγουμε σήμερα λέγοντας όλα είναι καλά. Όλα θα πάνε καλά. Σας λέω, τίποτα δεν θα πάει καλά.
Μόνο αν μετανοήσουμε, ο Θεός θα μας βοηθήσει να πηγαίνουν τα πράγματα σύμφωνα με το θέλημά Του, που είναι το καλύτερο. Μη φύγουμε με μία ελπίδα που δεν έχει νόημα, ότι ο Θεός είναι μαζί μας, ότι θα κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας. Δεν θα κάνει αν τα μετανοήσουμε. Ότι θα βρούμε έλεος. Δεν θα βρούμε έλεος αν δεν μετανοήσουμε. Ότι θα μας σπλαχνιστεί ο Θεός. Δεν θα σε σπλαχνιστεί αν δεν μετανοήσεις. Δεν μπορείς να παίζεις με την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούμε να αστειευόμαστε με τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορούμε επιπολέως να τα προσπερνάμε και να λέμε «Δεν πειράζει, δόξα στο Θεό». Δεν δοξάζεται ο Θεός έτσι. Ο Θεός δοξάζεται με την ταπείνωσή σου, που προέρχεται από το φόβο του Θεού, από το τρόμο σου στο Λόγο του Θεού, από την ταπείνωσή σου, από την επιστροφή σου στο Θεό, τη μετάνοιά σου και από την εξήτηση έλεος, του ελέους του Θεού και των σπλάχνων του Θεού. Έχουμε ανάγκη να μας σπλαχνιστεί ο Θεός. Έχουμε ανάγκη να μας ελεήσει ο Θεός. Δεν είμαστε άξιοι για τίποτα άλλο παρά μόνο για το έλεος Του και για τα σπλάχνα Του. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι που έχουμε κάνει και που ζητάμε ανταπόδοση από το Θεό. Άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένοι, άχρηστοι άνθρωποι είμαστε. Το έλεος του Θεού χρειαζόμαστε, τα σπλάχνα του Θεού χρειαζόμαστε και δεν υπάρχει άλλος τρόπος κανένας, μόνο η μετάνοια, η επιστροφή, η ταπείνωση και να πούμε «Κύριε, εις πολλά πτέω, χάλια είμαι». Και μάλιστα, έλα και δείξε μου, γιατί μερικά από τα λάθη μου ξέρω, δείχτα μου όλα και δώσε μου τη δύναμη να τα διορθώσω. Και τότε θα βρούμε χάρη από το Θεό και τότε θα λάβουμε έλεος από το Θεό. Και τότε δεν θα πολεστούμε όπως οι Γαλιλαίοι που πήγαν να θυσιάσουν στα Ιεροσόλυμα. Δεν θα πολεστούμε όπως αυτοί οι οποίοι δεν μετανοούνε, γιατί σήμερα εμείς μετανοούμε. Αμήν αδελφοί, μετανοούμε. Κύριε, μετανοούμε και επιστρέφουμε σε Σένα. Ούτε σαν τους 18 που έπεσε ο πύργος εν το Σιλοάμ και τους εθανάτωσε όλους. Μην νομίζετε ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί. Και εσείς ομοίως θα απολεστείτε εάν δεν μετανοείτε. Και λέει αυτή την καταπληκτική παραβολή ο Κύριος μας. Για όλους εμάς που αυτοδικαιωνόμαστε, που επειδή έχουμε αναγεννηθεί, ο Κύριος μας αναγέννησε, επειδή έχουμε βαφτιστεί, ο Θεός στο ενίδα της άφεση αμαρτιών, ο Θεός μας οδήγησε, επειδή έχουμε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, ο Χριστός μας βάφτισε, θεωρούμε ότι διαφέρουμε από τους άλλους. Όχι, άθλοι είμαστε, ομοιοπαθείς είμαστε με τους ανθρώπους και χρειαζόμαστε έλεος, το έλεος του Θεού και τα σπλάχνα του Χριστού. Είχε κάποιος μια σικιά φυτευμένη στον αμπελώνα του και ξέρετε η φυσικιά στον αμπελώνα, αδερφοί, είναι κάτι που διακρίνεται πάρα πολύ. Είχε ο πατέρας μου στα Μπέλια σικιά και πηγαίναμε και στη σκιά της, απολαμβάναμε τα σίκα, ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και μου αρέσει που του λέει αυτή την παραβολή, όλα τα Μπέλια είχαν από μια-δυο σικιές. Τότε υπήρχε, λέει, μια σικιά στον αμπελώνα και ήλθε ο κύριος του αμπελώνος ζητών σίκα. Μία σικιά μέσα σε ένα μεγάλο αμπέλι που είχε πολλά σταφύλια. Μία σικιά. Και ζητούσε σίκα και δεν βρήκε. Και λέει στον αμπελουργό του, στον εργάτη του, κόφτη βρε να πάρει ευχή και, και τη γη πιάνει. Τζάμπα την έχουμε, δεν κάνει σίκα. Και ο αμπελουργός πλαχνίστηκε και λέει άσε με ένα χρόνο ακόμη να τη σκάψω, να την κοπρίσω, να δούμε αν θα βγάλει σίκα και αν δεν βγάλει κόφτη. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, και τα σπλάχνα του Θεού έχουν όρια, συγκεκριμένα όρια. Εάν δεν φέρεις καλό καρπό,
Αν είσαι χλιαρός, θα σε εξεμέσει ο Κύριος. Κάθε τι που δεν φέρνει καλό καρπό τον κόβει και το πετάει έξω, είναι άχρηστο. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει χριστιανός χρήσιμος και χριστιανός άχρηστος και πρέπει να πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, Κύριε, είμαι άχρηστος ή χρήσιμος? Μην νομίζω ότι είμαι χρήσιμος και τελικά κάνω μεγαλύτερο κακό παρά καλό. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό? Να κάνω κάτι καλό, αλλά το κακό που κάνω να είναι μεγαλύτερο και να γκρεμίζει και να καταστρέφει και να καθιστά άχρηστο το οποιοδήποτε καλό κάνω. Γιατί? Γιατί σκέφτομαι με επιπολαιότητα τα πράγματα του Θεού. Και κάνουμε κάτι καλό και αυτοδικαιωνόμαστε. Είδες? 2 φορές τη βδομάδα νηστεύω. Είδες? Αποδεκατίζω όλα όσα έχω. Είδες? Και λέει ο Θεός, είδα, αλλά λυπήθηκα. Κύριε Θεέ μου, ελέησέ μας. Γιατί επίκειται κόψιμο της οικιάς. Εάν και τον τρίτο χρόνο, παρόλη την προσπάθεια και τη φροντίδα του Χριστού, δεν υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Και όταν κάποιος ρώτησε τον Κύριο, ολίγοι θα είναι ισοζόμενοι. Γιατί τον άκουγε να κηρύττει, να κηρύττει, έρχονταν και έφευγαν, έρχονταν και έφευγαν, μόνο οι 12 μένανε. Και κάποιοι άλλοι εκεί, οι 70, μόνο μια μικρή ομάδα έμενε μαζί με τον Χριστό. Λογικό ερώτημα. Λίγοι θα είναι ισοζόμενοι τελικά για τη Βασιλεία των Ουρανών? Και ο Κύριος μας απάντησε κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Μη ρωτάς αν θα είναι πολύ ή λίγοι. Εσύ αγωνίζου να εισέλθεις δια της στενής πύλης και η στενή πύλη χρειάζεται ταπείνωση. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Χάρη βρίσκει μόνο ταπεινός. Που αγωνίζεται όμως να εισέλθει δια της στενής πύλης. Η ταπείνωσή του δεν είναι μορφή ταπεινοφροσύνης. Έχει έργο, αγώνα να εισέλθω δια της στενής πύλης. Γιατί πολλοί θα είναι αυτοί που δεν θα εισέρχονται δια της στενής πύλης, αλλά δια της φαρδιάς πύλης, και δεν θα προχωράνε στην τεθλιμμένη οδό, αλλά στην ευρύχωρη οδό. Και αυτοί πάνε για την απώλεια. Χάνονται. Ο Θεός όμως θέλει τον αγώνα τον καλό να αγωνιζόμαστε, που είναι να εισερχόμεθα κάθε φορά δια της στενής πύλης. Και στενή πύλη έχει μακροθυμία, έχει συγχωρητικότητα, έχει αγάπη, έχει ελπίδα, έχει πίστη, αλλά βασικά πάνω απ' όλα έχει ταπείνωση. Ταπεινά, αδελφοί μου, θα βρούμε χάρη από το Θεό. Ταπεινά. Μόνο ταπεινά θα βρίσκουμε την αληθινή χάρη του Θεού στην οποία πρέπει να στεκόμαστε. Η οποιαδήποτε μορφή αλαζονίας, υπερηφάνειας, επιπαλαιότητας, που είναι υπερηφάνεια και αυτό, χλιαρότητας, μας οδηγεί μακριά από την ευλογία του Θεού, μακριά από το θέλημα του Θεού. Και όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα, η φωνή του Αρχαγγέλου και το κέλευσμα του Θεού που θα μεταμορφώσει το θνητό σώμα σε αθάνατο, αλίμονο, κάποιοι δεν θα μεταμορφωθούν, γιατί δεν πήραν ποτέ σοβαρά το Λόγο του Θεού. Ποτέ δεν σταθήκανε στα γόνατα που μας το προτρέπει ο Θεός, θα έλεγα, με όλη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μπες μέσα στο ταμείο σου, στα γόνατα, και ρώτησε τον Κύριε πώς με βλέπεις, να σου δώσει οφθαλμούς δικούς του να δεις τον εαυτό σου, να σου δώσει αυτιά δικά του να ακούσεις τη φωνή της καρδιάς σου και να κλάψεις και να μετανοήσεις. Γιατί όλοι οι αδελφοί σήμερα
μηδενός εξερουμένου χρειαζόμαστε μετάνοια. Όλοι μας. Ιδίως εμείς της Πεντηκοστής, που επειδή ενεργεί ο Θεός, ξεχνιόμαστε. Παραμελούμε το να εξετάζουμε τους εαυτούς μας μπροστά στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας απευθυνόμενος τότε στην Ιερουσαλήμ, που ήταν η πόλη των εορτών ημών, είπε σκληρά λόγια, αλλά λόγια αληθείας. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Η φωνεύουσα τους προφήτας. Και ποια είναι στην Εκκλησία αυτή που φωνεύει? Ποιοι είναι αυτοί που φωνεύουν? Αυτοί που δεν αγαπάνε έτσι πως ο Χριστός μας αγαπάει. Αυτοί που η πίκρας τους έχει οδηγήσει στο να κρίνουν, να κατακρίνουν, ακόμη και να μισούνε. Δοξάζοντας όμως το Θεό, υψώνοντας όμως το Ευαγγέλιο, αλλά η καρδιά τους μαύρη και άραχνη από πίκρα, γιατί δεν μπορούν να συγχωρήσουν. Έχεις δίκιο, αλλά ενώπιον του Θεού είσαι στην απώλεια αν δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Έχεις δίκιο στη σχέση σου με τον άνθρωπο, αλλά στα μάτια του Θεού είσαι στην απώλεια αν δεν μπορείς να αγαπήσεις όχι τους αδελφούς σου, τους εχθρούς σου, αυτούς που σε μισούνε, αυτούς που σε κατηγορούν, αυτούς που σε βλάπτουνε. Είσαι στην απώλεια αν δεν μπορείς να ταπεινωθείς τον ελάχιστο. Είσαι στην απώλεια αν μέσα σου η καρδιά σου σε πληροφορεί ότι όλα πάνε καλά. Αδελφοί, τίποτα δεν πάει καλά για κανένα μας. Δεν είναι μήνυμα απογοήτευσης, είναι μήνυμα ελπίδας, όμως ελπίδας αληθινής. Ελπίδας που δεν κατεσχύνει. Ελπίζουμε όχι ότι όλα θα πάνε καλά, ότι εμείς θα επιστρέψουμε και θα βρούμε την αληθινή χάρη του Θεού στην οποία πρέπει να στεκόμαστε. Αυτή είναι η ανάγκη μας. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτό θέλει ο Θεός. Μην ακούσουμε «Ιδού αφήνεται ο οίκος ασέριμος, αλίμονο ο Θεός να μας φυλάει». Η Ιερουσαλήμ ήταν, θα τολμούσα, το πλέον ένδοξο κομμάτι επί της γης που ο Θεός είχε δημιουργήσει και είχε βάλει εκεί, και το ναό του όπου κατοικούσε ο ίδιος. Ο ίδιος κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Ήταν ο θρόνος του. Αλλά ο Χριστός είπε «αφήνεται ο οίκος ασέριμος». Και έχουμε ένα οίκο του Πνεύματος του Αγίου που είναι το σώμα μας. Έχουμε έναν οίκο που είναι το σπίτι μας. Έχουμε έναν οίκο που είναι η Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην πεις «είμαι πολύ καλά». Δεν είσαι. Και δεν είσαι για όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Σε πολλά αυτές, ένας από όλους μας είσαι κι εσύ. Πολλά είναι τα λάθη μας, πολλές είναι οι αμαρτίες μας, πολλά είναι αυτά τα οποία σκεφτόμαστε, κάνουμε, πράττουμε, το καταλαβαίνουμε? Πολλά είναι. Δεν υπάρχει δίκαιος. Πολλά είναι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το έλεος του Χριστού. Τα σπλάχνα του Χριστού, να μας σπλαχνιστεί ο Θεός, να μας ελεήσει ο Θεός, να μας βοηθήσει ο Θεός.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε να πάμε στο ταμείο μας πενθούντες, για να μας παρηγορήσει ο Θεός. Και δεν είναι να κοιτάς γύρω σου ποιος, για ποιον, σε ποιον και από ποιον. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, τι μου έκανε. Πω, αυτό είναι τραγικό, αδερφοί. Τι μου έκανε και είμαι δυστυχισμένος, τι μου έκανε και με πόνεσε, τι μου έκανε. Δόξα στο Θεό που σου έκανε, μπας και συνέλθεις. Δόξα στο Θεό που σου κάνει, μπας και συνέλθεις. Και πεις, γιατί εδώ πρέπει, εάν ήμουν αδίκαιος, ο Θεός να ειρηνεύει και τα άγρια θηρία στη ζωή μου. Γιατί δεν ειρηνεύει τον αδερφό μου? Εγώ φταίω. Να το πούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αδερφοί. Εγώ φταίω. Μην αρχίζεις και λες εκείνος και ο άλλος φταίει και δεν μου κάνει έτσι και με... Όχι, αδερφοί μου. Εγώ φταίω. Αμήν. Εγώ φταίω, Χριστέ μου. Γιατί αν ήμουν έτσι πως ήθελες, όλους θα τους είχες κάνει προβατάκια δίπλα μου. Αλλά δίπλα μου βλέπω λύκους, βλέπω θηρία. Εγώ φταίω, Χριστέ μου. Γιατί θα αρχίσω μετά να καταδικάζω, να κατακρίνω, να κατηγορώ, και το κακό θα γίνεται μεγαλύτερο κακό και η επιπολαιότητα θα με φέρνει πιο μακριά από το Θεό και πιο μακριά από το Θεό, και δεν θα μπορώ να καταλάβω γιατί. Και ο λόγος είναι ένας: γιατί δεν έχεις μετανοήσει, δεν έχεις επιστρέψει στο Θεό, δεν έχεις πει εις πολλά φταίω, εγώ φταίω. Εάν εγώ διορθωθώ, όλα γύρω μου θα διορθωθούνε. Δεν ξέρω με πόσα λόγια να σας το πω αυτό που έζησα. Αδερφοί μου, εμείς φταίμε. Αδερφέ μου, άκουσέ με, εσύ φταίς. Εσύ. Δεν φταίει ο άλλος, ο παράλλος, ο από εκεί και ο από δόθε. Εγώ φταίω. Εγώ πρέπει να μετανοήσω. Εγώ πρέπει να πάω στο Θεό να κλάψω και να πω εγώ φταίω. Σπλαχνίσουμε, Κύριε μου. Ελέησέ με. Και τότε θα έρθει η χάρις του Θεού η αληθινή και θα με διδάσκει. Θα με διδάσκει μια χάρις που μόνο ο Θεός μπορεί να μου χαρίσει. Να αρνηθώ την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, να τις αρνηθώ, να τις βγάλω από την ψυχή μου. Γιατί όταν δεν αγαπάω τον αδερφό μου, είμαι ασεβής. Όταν ζητάω τα του κόσμου, είμαι ασεβής. Τότε θα έρθει χάρις να με διδάσκει να ζω σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός αυτό τον δύσκολο, πονηρό αιώνα. Και τότε θα πλημμυρίσει την καρδιά μου ο Θεός από επιθυμία για την αρπαγή της Εκκλησίας. Εγώ φταίω που δεν έχω αυτή την επιθυμία για την αρπαγή της Εκκλησίας. Εγώ φταίω που δεν ζω δικαίος, σοφρόνος και ευσεβός. Εγώ φταίω. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε θα αλλάξουν όλα. Τότε θα αλλάξουν όλα, γιατί θα μας πλαχνιστεί ο Θεός. Θα μας ελεήσει ο Χριστός. Και θα επέμβει στη ζωή μας να ειρηνεύσει και τα άγρια θηρία δίπλα μας. Όσο όμως η καρδιά μας δεν μετανοεί, όσο η καρδιά μας δεν επιστρέφει στο Θεό, όσο δεν στεκόμαστε με φόβο στο Θεό να πούμε, Κύριε, κοίταξε, άχρηστος είμαι. Δείξε μου τι πρέπει να διορθώσω. Δείξε μου πώς πρέπει να περπατήσω. Δείξε μου πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι. Δείξε μου πώς πρέπει να στέκομαι. Τότε θα βρούμε χάρη και έλεος από το Θεό. Αδελφοί, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνο ο δρόμος της μετάνοιας. Μόνο ο δρόμος της ταπείνωσης. Μόνο ο δρόμος του φόβου του Θεού, μόνο ο δρόμος
της πίστης με έργα αληθινά. Αμήν. Κύριε, βοήθησε.